Απολαυωμένο παραμένει το παλιό κτίριο του σχολείου των κάτω ασιτών που κρίθηκε ακατάλληλο μετά το μεγάλο σεισμό, με τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε άλλες αίθουσες και τους γονείς αγανακτισμένους. Το ένα κτίριο είναι κλειστό. Οι τρεις τάξεις του δημοτικού που στεγαζόταν εκεί στεγάζονται πλέον σε λιόμενες και στο εργαστήριο πληροφορικής. Και το νηπιαγωγείο έχει μετακομίσει στο κτίριο, σε δύο κτίρια, σε δύο μικρές αίθουσες που διαμορφώθηκαν ειδικά για αυτή την περίπτωση, στο θέατρο του χωριού. Ήρθαν οι εργολάβοι, κάμανε μια πρώτη εκτίμηση, τέλος πάντων φύγανε. Είχαμε πάει εμείς στο Δήμο, τους είπαμε για ποιο λόγο φύγανε οι εργολάβοι, λέει το κτίριο θα το φτιάξουμε. Στο 24ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, γνωστό και ως Γερονιμάκιο, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι οι λιόμενες αίθουσες ήρθαν για να μείνουν. Προφανώς δεν είναι λύση οριστική, είναι όμως μια μεταβατική λύση, γιατί αυτή τη στιγμή έστω και οι λιόμενες αίθουσες που πληρούν κάποιες προδιαγραφές ύψους, αερισμού, πυρασφάλειας, είναι καλύτερες από τα κοντέινερ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά. Αυτά είναι μόνο λίγα από τα αμέτρητα σχολεία στα όρια του Δήμου Ηρακλείου που εκπέμπουν σήμα κινδύνου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δίνουν μάχη με το χρόνο και την ελλειπή χρηματοδότηση, όπως υποστηρίζουν. Και εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το γόρδιο δεσμό, το να συμβιβάσουμε τη λειτουργία των σχολείων όλων το Σεπτέμβρη με μια εκπαιδευτική διαδικασία όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική, συμπληρώνοντας με λιόμενες αίθουσες το κενό που δημιουργείται από τα κτίρια που είναι παροπλισμένα ή θα είναι σε εξέλιξη εργασίες. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή υποστήριξη και από το κεντρικό κράτος πέρα από την προμήθεια κάποιων αιθουσών που έχουν τοποθετηθεί στο λιμάνι και περιμένουμε να ενισχυθούμε και με κάποιες χρηματοδοτήσεις. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς τα σχολεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι πολλά. Οι γονείς φοβούνται ότι οι προσωρινές λύσεις που δόθηκαν θα γίνουν μόνιμες και πολλοί θεωρούν δεδομένο ότι το Σεπτέμβριο η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία θα τους βρει αντιμέτωπους με τις ίδιες ακριβώς δυσκολίες. Έχουμε παρέμβει ήδη στα Δειλινά, στο Τάλος και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και στο 7ο Δημοτικό ώστε να παραδοθεί εξ ολοκλήρου το Σεπτέμβρη. Και υπάρχουν κάποια σχολεία όπως είναι το παλιό Γερονιμάκιο, το 24ο και 31ο Δημοτικό, το 12ο Δημοτικό, οι κάτω ασίτες που θέλουν μια μεγαλύτερη παρέμβαση ώστε να μπορούν να τεθούν ξανά σε λειτουργία. Ταυτόχρονα έχουμε την ενίσχυση της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 6 διαφορετικά κτίρια. Αν η κυβέρνηση δεν θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα το θέμα της σχολικής στέγης, χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί στην Κρήτη θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Χρειάζεται να κάνουμε όλη υπομονή, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, και εμείς προσπαθούμε με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και ένταση που μπορούμε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή υποστήριξη και από το κεντρικό κράτος πέρα από την προμήθεια κάποιων αιθουσών που έχουν τοποθετηθεί στο λιμάνι.